Καλώς ήρθες στα μαθήματα ΑΝΟΣ. Θα μιλήσουμε για τη σελίδα 67, την άσκηση 1 από το σχολικό βιβλίο, πάνω στο κεφάλαιο Διαίρεση Πολυονήμων. Η άσκηση 1 τι μου λέει? Να κάνετε τις διαιρέσεις α, β, γ, ε κτλ. Και να γράψετε την ταυτότητα της ευκλήδιας διαίρεσης σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε κάποιες διαιρέσεις, έτσι, που δεν είναι απλές διαιρέσεις που έχουμε συνηθίσει από το δημοτικό. Είναι πολυόνυμο με πολυόνυμο. Άλλο πολυόνυμο με άλλο πολυόνυμο. Δηλαδή έχω διαιρέσεις πολυονύμων, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το α. Λοιπόν, α. 2χ κύβος και χ τετράγωνο μείον 3χ συν 6 διά χ συν 2. Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, έχουμε μία διαίρεση πολυονύμων, έτσι. Επομένως, για να την κάνουμε, θα βασιστούμε στην διαίρεση όπως την ξέραμε από το δημοτικό. Απλά θα πούμε και κάποια πράγματα παραπάνω. Λοιπόν, ξαναγράφω τη διαίρεσή μου. Δηλαδή, 2χ τρίτης συν χ τετράγωνο μείον 3χ συν 6. Αυτός είναι ο διαιρεταίος μου. Και κάνω το σταυρό που ξέρω από το δημοτικό, χ συν 2. Λοιπόν, τι λέω? Ξεκινάω από τον μεγιστοβάθμιο όρο του διαιρέτη. Ποιος είναι ο μεγιστοβάθμιος όρος του διαιρέτη? Λοιπόν, είναι το 2, έτσι. Επομένως, είναι το χ. Το χ είναι. Ο μεγιστοβάθμιος όρος είναι το χ. Επομένως, έχω το χ από εδώ και ποιος είναι ο αντίστοιχος μεγιστοβάθμιος όρος του διαιρεταίου? Το 2χ κύβος. Σωστά? Είναι όρος που έχει το μεγαλύτερο βαθμό. Το μεγαλύτερο βαθμό τον έχει το 2χ κύβος. Λοιπόν, πόσες φορές, ρωτάω, πόσες φορές χωράει το χ στο 2χ τρίτης? Τι θα κάνω για να το βρω? Πηγαίνω εδώ πάνω και τι κάνω? 2χ τρίτης για χ. Λοιπόν, είναι 2 χ τρίτης δια χ, εντάξει. Έχω διαίρεση δυνάμεων με ίδια βάση αλλά διαφορετικό εκθέτη. Οπότε το αποτέλεσμα θα είναι χ. Με τι εκθέτει εδώ πάνω? 3 βγάζω 1, έτσι. 3 βγάζω 1, 2. Οπότε 2 χ τετράγωνο. Οπότε παιδιά, εδώ κάτω, τι θα γράψω? 2 χ τετράγωνο. Και τώρα τι λέω? 2 χ τετράγωνο επί χ, πόσο μου κάνει? 2 χ τρίτης. Εδώ θα γράψω το αντίθετο, δηλαδή μείον 2 χ τρίτης, εντάξει. Πάντα εδώ αριστερά γράφω τα αντίθετα. Λοιπόν, ας πολλαπλασιαστεί όμως και με αυτό, πολλαπλασιάστηκε και με αυτό, να πολλαπλασιάστηκε και με αυτό. Δηλαδή, 2 χ τετράγωνο επί 2 μας κάνει 4 χ τετράγωνο, άρα εδώ κάτω γράφω μείον 4 χ τετράγωνο, το αντίθετο. Λοιπόν, αυτά τα δύο τώρα εγώ τα προσθέτω, δηλαδή την πάνω γραμμή με την κάτω τα προσθέτω και τελικά τι θα έχω? 2 χ κύβος συν το πλην 2 χ κύβος, αυτά φεύγουν ως αντίθετοι, έτσι. Ωραία. Χ τετράγωνο συν το μείον 4 χ τετράγωνο, έτσι. Δηλαδή στην ουσία είναι χ τετράγωνο μείον 4 χ τετράγωνο, έτσι. Λοιπόν, εδώ παίζω με τους συντελεστές. Ποιοι είναι οι συντελεστές μου? Είναι 1 μείον 4. 1 μείον 4 πόσο μου κάνει παιδιά? Είναι ετερόσημα, οπότε κάνω αφαίρεση. 4 βγάζω 1, 3. Όχι 3 όμως, μείον 3. Γιατί αφού ο μεγαλύτερος μου που είναι το 4 έχει πρόσημο πλην, πλην θα μπει και εδώ. Οπότε πλην 3 χ τετράγωνο είναι τελικά το αποτέλεσμά μου. Επομένως, χ τετράγωνο μείον 4 χ τετράγωνο μας κάνει μείον 3 χ τετράγωνο. Ωραία. Μείον 3χ συν 6. Εντάξει. Γιατί στην ουσία εδώ παιδιά είναι σαν να έχω συν 0 φορές το χ συν 0. Δεν έχω ούτε χ ούτε σταθερό ρο. Οπότε αν θέλω να βοηθηθώ, καλύπτω εδώ τις θέσεις μου με μηδενικά. Εντάξει. Απλά για λόγους, απλά για βοήθεια. Λοιπόν, επομένως, μείον 3χ τετράγωνο μείον 3χ συν 6. Πολύ ωραία. Πάλι ξανακάνω τα ίδια, δηλαδή ποιος είναι ο μεγιστοβάθμιος όρος του διαιρεταίου? Το μείον 3 χ τετράγωνο. Του διαιρέτη, το χ.
Πόσες φορές χωράει το μείον 3 χ τετράγωνο στο χ? Κάνε τη διαίρεση. Μείον 3 χ τετράγωνο δια χ σου κάνει μείον 3 επί χ τετράγωνο δια χ μου κάνει και το χ. Οπότε μείον 3 χ. Επομένως γράφω μείον 3 χ. Τι λέω τώρα? Μείον 3 χ επί χ πόσο μου κάνει? Μείον 3 χ τετράγωνο. Εδώ κάτω γράφω το αντίθετο, δηλαδή συν 3 χ τετράγωνο. Μείον 3 χ επί 2 μου κάνει μείον 6 χ. Εδώ κάτω γράφω το αντίθετο, συν 6 χ. Και αυτά τα δύο φυσικά, τι τα κάνω παιδιά όπως και πριν, τα προσθέτω. Μείον 3 χ τετράγωνο, συν 3 χ τετράγωνο φεύγουν ως αντίθετοι. Μείον 3 χ, συν 6 χ, μας κάνει πόσο? Αν από το 6 χ εγώ βγάλω τα 3 χ, μου κάνει 3 χ. Συν 6. Και ουσιαστικά τώρα τελειώνει η διαίρεση, γιατί πάλι τι θα πω, ποιος είναι ο μεγιστοβάθμιος όρος μου στο διαιρεταίο? Το 3 χ, έτσι. Όταν έχεις 3 χ και 6, μεταξύ των δύο το μεγιστοβάθμιο είναι το 3 χ. Στο διαιρέτη το χ. Επομένως, πόσες φορές χωράει το 3 χ στο χ? Κάνω την πράξη μου, δηλαδή ποια πράξη? 3 χ δια χ, φεύγουν τα χ, γίνεται απλοποίηση κλάσματος, οπότε είναι 3. Οπότε παιδιά εδώ βάζω τι? Συν 3. Συν 3 επί χ μου κάνει συν 3 χ. Εδώ κάτω γράφω το αντίθετο, πλην 3 χ, πάντα το αντίθετο. Συν 3 επί 2 μου κάνει συν 6, εδώ γράφω πλην 6. Και αυτά τα δύο πάντα τι τα κάνω? Τα προσθέτω. Και τι έχω τελικά? 3 χ σύμειον 3 χ φεύγουν ως αντίθετοι, 6 σύμειον 6 ως αντίθετοι πάλι φεύγουν, οπότε το αποτέλεσμά μου, το υπόλοιπό μου μάλλον, είναι 0. Σωστά? Επομένως έχω μία τέλεια διαίρεση. Να γράψετε την ταυτότητα της ευκλήδιας διαίρεσης. Η ταυτότητα της ευκλήδιας διαίρεσης, παιδιά, ποια είναι? Είναι αυτή που μου λέει ότι ο διαιρεταίος είναι ίσως με το διαιρέτη επί πηλίκο συν το υπόλοιπο. Το υπόλοιπο μου προφανώς, παιδιά, όμως είναι 0, έτσι, οπότε δεν το υπολογίζω καθόλου. Σωστά? Οπότε, ο διαιρεταίος μου ποιος είναι? Αυτό εδώ πάνω, παιδιά. 2 χ τρίτης και χ τετράγωνο, μείον 3 χ και 6. Άρα, 2 χ τρίτης και χ τετράγωνο, μείον 3 χ, συν 6. Αυτός ο διαιρεταίος με τι θα είναι ίσως? Συνεχίζω από κάτω. Διαιρέτη επί πηλίκο. Διαιρέτης είναι το χ και 2, το βάζω σε μία παρένθεση. Όλος αυτός ο διαιρέτης πολλαπλασιάζεται με τι? Με το π, το πηλίκο. Το πηλίκο μου ποιο είναι? Πηλίκο είναι πάντα αυτό εδώ που βρίσκω, έτσι. Αυτό εδώ είναι το πηλίκο. Οπότε στη θέση εδώ αντί για π βάζω 2 χ τετράγωνο μείον 3 χ συν 6. Ένα μικρό σχόλιο που μπορούμε να κάνουμε. Ουσιαστικά η διαίρεση, παιδιά, μας δίνει την ευκαιρία να παραγοντοποιήσουμε το διαιρεταίο. Δηλαδή, το διαιρεταίο μου, ο διαιρεταίος μου που είναι αυτός εδώ, πώς το γράφω, παιδιά? Το έγραψα ως κάτι επί κάτι. Δηλαδή, το παραγοντοποίησα. Φυσικά, η παραγοντοποίηση γίνεται όταν το υπόλοιπο είναι 0, έτσι. Γιατί αν δεν ήταν 0 και ήταν, για παράδειγμα, 3 και είχα αυτό επί αυτό συν 3, τότε δεν μιλάμε για παραγοντοποίηση. Παραγοντοποίηση τι σημαίνει? Κάτι επί κάτι, όχι συν κάτι άλλο. Επομένως, η διαίρεση μου δίνει την ευκαιρία να παραγοντοποιήσω το διαιρεταίο μου, αν το υπόλοιπο βέβαια είναι 0. Ευχαριστούμε για την προσοχή. Καλή συνέχεια.